Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 30 και 31 ετών για το άγριο οπαδικό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο Ηράκλειο, προχώρησε η αστυνομία. Μετά από έφοδο που έγινε στα σπίτια τους, βρέθηκαν ρόπαλα και κοντάρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ταυτοποιηθεί 9 άτομα, εκ των οποίων τελικά τα δύο συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύχτας. Το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media είναι σοκαριστικό και καταγράφει μάχες των οπαδών σώμα με σώμα στην περιοχή των Καμινίων ανάμεσα σε οπαδούς τοπικής ομάδας και οπαδούς Αθηναϊκού Σωματείου. Οι εμπλεκόμενοι φαίνονται να χτυπούν ο ένας τον άλλο χρησιμοποιώντας κράνη, ρόπαλα και μεταλλικά αντικείμενα. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 8 Ελλήνων και ενός αλλοδαπού, ενώ κατά περίπτωση κατηγορούνται για τα αδικήματα της συμπλοκής, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού, όπλων και βεγγαλικών. Στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια ξύλινα, ρόπαλα και κοντάρια, είδη ένδυσης και κράνη μοτοσυκλετιστών, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση της συμπλοκής.